Μιλούσαμε νωρίτερα για τον κύριο Μπακογιάννη, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, που με μια προσεκτική πολιτικά ανάρτηση παίρνει θέση για την άδεια που δόθηκε στον Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο γιος του δολοφονημένου από τη 17 Νοέμβρη δεν ρίχνει ευθέως τα βέλη του στην κυβέρνηση. Τονίζει όμως ότι το κράτος επιβραβεύει κάποιον που επί χρόνια αποφάσιζε ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει χωρίς να έχει μετανιώσει. Έχουμε τον κύριο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Μπακογιάννη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να πούμε λίγα περισσότερα, γιατί πραγματικά τα θύματα και οι οικογένειες των θυμάτων σαν να είναι απομονωμένα σε αυτή την κοινωνία, στην Ελλάδα του 2017. Κύριε Περιφερειάρχη, καλησπέρα από το Focus. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Πραγματικά όταν το μάθατε, ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Κοιτάξτε, ήταν ένα σοκ. Δηλαδή, ομολογώ ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσω. Γιατί πολύ απλά, ξέρετε, εμένα μου ήταν αδιανόητο ότι μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δολοφονήσει 11 ανθρώπους, που έχει καταδικαστεί για αμέτρητες ληστείες, για ένα σωρό βομβιστικές επιθέσεις, να κυκλοφορεί ελεύθερος, να απολαμβάνει την ελευθερία, τη ζωή που έχει στερήσει από τόσους άλλους. Μην ξεχνάμε, εδώ μιλάμε για τον μεγαλύτερο κατά συρροή δολοφόνο των τελευταίων δεκαετιών. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ξέρετε, και στα έργα, ναι, serial killer, αυτό είναι. Και πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει επιδείξει ίχνος μεταμέλειας, δεν έχει μετανιώσει και το αντίθετο, προπαγανδίζει τα εγκλήματά του, σηκώνει ψηλά την σημαία περηφανευόμενος και καμαρώνοντας και σηκώνει και τη γροθιά όταν βγαίνει έξω. Σε ποιον απευθύνεται, σε ποιον σηκώνει τη γροθιά? Θεωρείτε ότι ο νόμος του έδινε ξεκάθαρα την δυνατότητα, μάλλον έδινε ξεκάθαρα τη δυνατότητα στο Συμβούλιο των Φυλακών να τον κρατήσει στη φυλακή? Γιατί αυτός ο νόμος είναι ένα περίεργο πράγμα. Δηλαδή, πρώτον, γιατί δεν ήταν πιο αυστηρός επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, να μην βγαίνουν οι τρομοκράτες και οι κατά συρροή δολοφόνοι εκτελεστές από τη φυλακή με 11 δολοφονίες, ας πούμε αυτό. Ακούστε, εγώ δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Θα σας παραπέμψω, που σίγουρα δημοσιογραφικά είναι πολύ εύκολο να τις βρείτε, στη δήλωση του κυρίου Σταθόπουλου, του καθηγητή του κυρίου Σταθόπουλου, που είναι ένας διαπρεπής νομικός με απεδειδειγμένη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, ο Σταθόπουλος μιλούσε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν εγώ ακόμα γεμνηθώ. Ή στη δήλωση του κυρίου Τσακυράκη, του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, που είναι από τα πιο λαμπρά μυαλά της ελληνικής νομικής επιστήμης, που και οι δύο λένε, ναι, πόσο εύκολα και πόσο προφανές θα ήταν για το Συμβούλιο να απορρίψει την αίτηση του Κουφοντίνα. Μα εδώ, αν το σκεφτείτε, τώρα υπάρχει και κοινή λογική, ξέρετε. Είναι και το ερώτημα. Τόσα χρόνια ο Κουφοντίνας έκανε αιτήσεις. Τόσα χρόνια με διαφορετικές κυβερνήσεις, ξέρετε, διαφορετικούς υπουργούς. Ναι. Οι αιτήσεις αυτές δεν γινόταν δεκτές. Τώρα ξαφνικά έγινε δεκτή. Νομίζω ότι δικαιούται οποιοδήποτε να ρωτήσει, okay, τι άλλαξε. Δηλαδή, έπαψε ξαφνικά να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία, συμμορφώθηκε, χρησιμοποιώ τώρα αυτή την έκθεση εντός εισαγωγικών, ναι, γιατί υποτίθεται είναι αυτό που ο στόχος του σοφρονιστικού μας συστήματος. Και αυτό κάπως έχει αποδειχθεί πρακτικά, απτά και μετρήσιμα. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει? Εσείς τώρα, επειδή μεγαλώσατε, ήσασταν παιδί όταν χάσατε τον πατέρα σας, μεγαλώσατε με την τρομοκρατία στην οικογενειακή ατζέντα, όχι μόνο στην πολιτική. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αλλάξει σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης ο νόμος? Ο νόμος είναι μια χαρά. Ξέρετε, αν θέλει κάποια κυβέρνηση να τον αλλάξει ή να μην τον αλλάξει, αυτό είναι δικιά της υπόθεση, είναι να πάει να συζητηθεί στη Βουλή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πολύ δικότερο. Επειδή τα ισόβια αυτά, τα 1900 χρόνια πόσα είναι, ξέρω κι εγώ, σε 8 και σε 18, 1900 χρόνια καταδίκη, αυτό έρωτο. Είναι σαφές. Ναι. Είναι σαφές ότι ο νόμος είναι εντάξει. Το ζήτημα εδώ πέρα, ναι, δεν είναι ο νόμος. Το ζήτημα είναι αυτό που κι εσείς είπατε, ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν το ζήτημα πολιτικά. Άρα λοιπόν, η άδεια αυτή είναι πολιτική. Αντίκη. Αυτή η άδεια είναι πολιτική.
Έχει γίνει δηλαδή ως αντίβαρο σε όλα αυτά που έχουν επιβληθεί πολιτικά από μια κυβέρνηση αριστεράς και τώρα κλείνουν το μάτι, θεωρείτε, κύριε Μπακογιάννη, στους αριστερούς που απέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και στην ευρύτερη κυβερνητική πλευρά, ότι είμαστε μαζί σας, ότι τους κρατάνε ως καβάντζα εντός εισαγωγικών, ως αντιπολίτευση, τι λέτε? Επειδή εγώ θέλω να είμαι πάντα πάρα πολύ ειλικρινής, δεν σας κρύβω τι μου έχει περάσει από το μυαλό. Και τι μου έχει περάσει από το μυαλό, ότι πριν από μερικές μέρες, πριν από νομίζω μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, είδαμε μία πάρα πολύ μεγάλη νίκη της ελληνικής αστυνομίας, η οποία συνέλαβε έναν άνθρωπο ο οποίος κρυβόταν πίσω από μία σειρά από βομβιστικές ενέργειες. Ναι. Αν το πάρει αυτό κανείς ως ένα δεδομένο και προσθέσει ότι υπάρχει και υπάρχουν κάποιοι, πολύ λίγοι, οι οποίοι με τα επιτάσεως απαιτούν να δοθεί άδεια στον Κουφοντίνα, τότε ενδεχομένως η κυβέρνηση να θέλει να ανταλλάξει ένα με το άλλο. Δηλαδή να προσπαθήσει να τους καταπραίνει δίνοντας την άδεια στον Κουφοντίνα μετά τη σύλληψη. Όμως, ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω να το πιστέψω. Μου έχει περάσει από το μυαλό, κάνω ό,τι μπορώ για να το βγάλω από το μυαλό μου. Δεν θέλω να το πιστέψω, διότι ξέρετε κάτι, ο κ. Τσίπρας δεν είναι μόνο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρωθυπουργός Ελλάδος. Δεν είναι μόνο για τους ψηφοφόρους του, είναι για όλους μας. Ναι. Και αν ένα πράγμα με ενοχλεί πάρα πάρα πολύ, πέρα από το δικό μου το προσωπικό, που εντάξει, okay, είναι αυτό που είναι, γιατί αυτό δεν αλλάζει ποτέ και δεν ξεπαινιέται, είναι ότι στέλνει ένα μήνυμα στην πραγματικότητα η κυβέρνηση ατιμωρησίας. Ότι όταν φτάνει ο Κουφοντίνας, ο φαρμακοχέρης 17 Νοέμβρη, που έχει δολοφονήσει εμψυχρό 11 ανθρώπους αδίστακτα να κυκλοφορεί ελεύθερος, τότε προφανώς ζούμε σε μια χώρα του ό,τι να είναι. Το δικό τους... Δεν υπάρχει αίσθηση δικαίου και αδίκου. Δεν υπάρχει αίσθηση σωστού και λάθος. Κύριε Μπακογιάννη, προσπάθησα να μιλήσω και με τον κύριο Χρυσοχοίδη και με τον κύριο Πανούση και με πολλούς άλλους εκπροσώπους πρώην και νυν της πολιτικής ζωής και διαπίστωσα, ας μην πω μια φοβία, ας πω ένα δισταγμό, να τοποθετηθούν δημόσια. Θεωρείτε ότι η κοινωνία και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας μιλάνε για τα όσα ζούμε αυτή τη στιγμή? Μας εκπροσωπούν οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι? Αναφέρεστε ειδικά στο θέμα της τρομοκρατίας ή γενικά, γιατί και για τα δύο μπορώ να σας πω. Για την ατιμωρησία, για την ανομία, για την τρομοκρατία, για την εγκληματικότητα, για τη διαχείριση των υποθέσεων που έχουν να κάνουν με το κοινό έγκλημα ή με το πολιτικό έγκλημα. Μια καινούρια θεωρία ότι υπάρχει πολιτικό έγκλημα στην Ελλάδα και θα έπρεπε κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και αυτό βάσει συντάγματος. Τι θεωρείτε ότι οι εκπρόσωποι μας αυτή τη στιγμή ορθώνουν ανάστημα σε όλα αυτά που κυβερνητικά ή παρακυβερνητικά κέντρα μας προωθούν? Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, αν με επιτρέψετε, γιατί είπατε κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει αυτή η θεωρία του πολιτικού εγκλήματος. Αυτό δεν είναι καν θεωρία, είναι μια νοησία που κάποιοι εκφράζουν. Τι θέλουν δηλαδή να μας πούνε αυτοί κάποιοι? Ότι αν εγώ αύριο το πρωί αποφασίσω, γιατί έχω θυμώσει, γιατί έχω εξοργιστεί, γιατί δεν ξέρω τι. Γιατί η ιδεολογία σας είναι διαφορετική, ναι. Ναι, γιατί η ιδεολογία μου είναι διαφορετική, δεν έχει σημασία. Ναι. Γιατί μου πάτησε το πόδι του γάτου μου. Γιατί έτσι γουστάρετε, ας πούμε. Να σκοτώσω κάποιον άλλον, ναι. Μπορώ να πάω στο δικαστήριο και να πω, α, όχι, ξέρετε, το έκανα για τις αρχές μου και τις αξίες μου και τα πιστεύω μου, άρα μην με βάλετε φυλακή. Εντάξει, δεν μπορεί να συγκροτηθεί μια χώρα, μια κοινωνία γύρω από κάτι τέτοιο. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Ναι, αλλά υπάρχουν δηλαδή, αυτοί οι ισχυρισμοί. Έχουμε... Ναι. Ας απαντήσουμε λοιπόν σε αυτούς που τα ισχυρίζονται. Σας απαντάω ξεκάθαρα, ναι. Κατά την άποψή μου είναι γελοί. Όλοι έχουμε αρχές και αξίες. Το Σύνταγμα της Ελλάδος όμως... Κάποιοι μπορεί να έχουμε, αν μου επιτρέπετε να τελειώσω, κάποιοι μπορεί να έχουμε δίκιο και κάποιοι μπορεί να έχουμε άδικο. Θα συμφωνήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα τσακωθούμε, θα βγάλουμε τα μάτια μας, μπορεί να πούμε τέρατα ο ένας τον άλλον. Μπορεί ακόμα και ύβρις να ανταλλάξουμε. Αλλά από αυτό μέχρι το... Εγώ μόνος μου αποφασίζω ποιος πεθαίνει και επειδή έτσι ξύπνησα σήμερα το πρωί, σηκώνω το 45 σε δολοφονώ και μετά όπως μας είπε ο κ. Κουφοντίνας και έγραψε το βιβλίο του, θα πάω και το βράδυ να το γιορτάσω σε μια ωραία ταβέρνα. Να συμφωνήσουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, έτσι. Δεν διαφωνώ μαζί σας, απλά το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει μέσα αναφορά σε πολιτικά εγκλήματα, έχει αυτή την πρόβλεψη
Συνεπώς, τι να συζητάμε εμείς όταν το Σύνταγμα της Ελλάδος μιλάει για... Δεν έχει καμία τέτοια πρόβλεψη το Σύνταγμα της Ελλάδος. Το Σύνταγμα της Ελλάδος έχει το παλιό άρθρο που παλιά λέγανε οι πατεράδες μας, το θυμάμαι γιατί από μικρό παιδί το άκουγα από τον πατέρα μου, το 114 που τώρα νομίζω έχει έναν άλλον αριθμό βεβαίως, που λέει ότι το Σύνταγμα, η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό έχει το Σύνταγμα της Ελλάδος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Και τι λέει δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, τι θέλουν να πούνε κάποιοι, ότι δεν, εγώ ας πούμε σήμερα που έχω μια έντονη, δεν το κρύβω, διαμάχη με τον κύριο Τσίπρα για το ζήτημα του Κουφοντίνα. Έχω μια έντονη διαμάχη με τον κύριο Κοντονή. Έχω μια έντονη διαμάχη με τον κύριο Τζανακόπουλο, που αφήσαν ελεύθερο το δολοφόνο του πατέρα μου. Ότι εγώ θα πάω και θα στραφώ εναντίον σας, θα χρησιμοποιήσω βία. Ξέρετε πόσο πολύ εγώ θα ήθελα να σας το εξομολογηθώ. Ξέρετε πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι εγώ εκεί απ' έξω όταν βγαίνει ο Κουφοντίνας και να κάνω τέρατα. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Και να πάρω το αίμα μου πίσω κυριολεκτικά. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Είναι όμως αυτό κοινωνία? Είναι αυτό συνύπαρξη? Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν κανόνες, τους οποίους οφείλουμε να σεβόμαστε. Αλλιώς θα γυρίσουμε πίσω σε μια πρωτόγονη κοινωνία που ο ένας θα βγάλει το μάτι του άλλου και θα υπηρεσχεί κάθε φορά ο ισχυρότερος. Θεωρείτε ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι εντός ή εκτός εισαγωγικών του κυρίου Τσίπρα και του συγκυβερνήτη αυτή τη στιγμή, του κυρίου Καμένου, παρακολουθούν τα θέματα που αφορούν στην κοινωνία? Θα επαναλάβω την ερώτηση, κύριε Μπακογιάννη, γιατί εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος και αυτοδιοικητικός, δεν μασάτε τα λόγια σας. Θεωρείτε ότι γίνεται αντιπολίτευση? Εδώ στη Θεσσαλονίκη ψάχνουμε, ας πούμε, βουλευτές από όλα τα κόμματα και από την κυβερνώσα παράταξη και δεν μιλάνε στην κοινωνία. Η αντιπολίτευση λοιπόν είναι σε επίπεδο που θα έπρεπε να είναι? Τι θεωρείτε εσείς, τι πιστεύετε? Απολύτως. Εγώ βλέπω τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει καθημερινά μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Ας πάμε βλέπω λίγο πιο βαθιά, ας μην πάμε στην ηγεσία. Κάνει έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Κύριε Μπακογιάννη, αυτό δεν είναι, αποτελεί είδηση όμως ότι είναι καλός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί είναι και συγγενής. Συμφωνούμε τουλάχιστον. Όχι, αλλά δεν περιμένω να πείτε κάτι άλλο, οπότε δεν είναι είδηση. Ας πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί δεν είναι μόνο η βιτρίνα, δεν είναι και οι στρατιώτες, δεν είναι μόνο οι στρατηγοί. Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι που εκπροσωπούν την πολιτεία, την κοινωνία, τους ανθρώπους, τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, αυτοί που πηγαίνουν στη Βουλή και τους βλέπουμε, τους παρακολουθούμε, παρακολουθούν, αντιπολιτεύονται, εργάζονται για αυτό που τους έχει αναθέσει ο ελληνικός λαός? Είστε ευχαριστημένος δηλαδή από το πολιτικό προσωπικό της αντιπολίτευσης γενικότερα? Νομίζω ότι η αντιπολίτευση σήμερα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, ναι, το πιστεύω. Καταλαβαίνω ότι ο αγώνας είναι ανηφορικός, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι έχεις απέναντί σου μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ούτε Θεό ούτε Βουλή, η οποία είναι διατεθειμένη, το επιβεβαιώνει άλλωστε με την αποφυλάξη του Κουφοντίνα, με τον αδυνάδια του Κουφοντίνα, είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της, ότι δεν έχει φρένα, δεν έχει όρια. Το καταλαβαίνω. Βλέπω όμως και μια Νέα Δημοκρατία η οποία πραγματικά κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ξέρετε τι ξεχωρίζω εγώ σήμερα. Και σας το λέω όχι ως άνθρωπος που, εντάξει, προφανώς εγώ είμαι δημοκρατία, δεν το κρύβω. Σας το λέω και ως πατέρας, ως πολίτης. Βλέπω μια αντιπολίτευση που είναι διαφορετική από τις άλλες του παρελθόντος. Μια αντιπολίτευση η οποία μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, η οποία δεν δημαγωγεί, δεν υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, η οποία παρουσιάζει σοβαρές προτάσεις ολοκληρωμένες. Μπορούμε να συζητήσουμε αν θέλετε αν αυτές τις προτάσεις θα μπορούσαν να είναι λίγο καλύτερες ή αν μπορούσαν να είναι λίγο χειρότερες. Προφανώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάνει μια προσπάθεια να ανεβάσει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Αυτό εμένα με κάνει να αισθάνομαι μια αισιοδοξία για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Ότι αν μη τι άλλο θα παίξουμε σε ένα άλλο γήπεδο ευρωπαϊκό. Μήπως όμως κάποιοι κατεβάζουν κάποιοι το επίπεδο με το ασανσέρ και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να ανέβουν με τις σκάλες? Θέλετε να μου πείτε ακριβώς τι εννοείτε για να μην μιλάμε με παραλληλισμούς και αλληγορίες? Όλα αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε στη ζωή μας, θα έπρεπε να ήταν σε άλλες εποχές να ήμασταν όλοι στα κάγκελα. Και για τα έμφυα και για το ένα και για το άλλο και για τη ΔΕΗ και τους λογαριασμούς και τόσα και τον Κουφοντίνα. Πού είναι η αντίδραση της κοινωνίας, πού είναι η αντίδρασή μας? Ξέρετε κάτι, εγώ 2 μέρες τώρα έχω δεχτεί ένα ασύλληπτο κύμα ανθρωπιάς που με έχει σκεπάσει. 2 μέρες τώρα έχω αισθανθεί ασύλληπτη στήριξη από τον κόσμο και από την κοινωνία. Και ξέρετε, εγώ ζω μέσα στον κόσμο γιατί είμαι και αυτοδιοικητικός. Ναι. Δεν είμαι απομονωμένος. Έχω αισθανθεί πραγματικά ότι όχι μόνο ότι δεν είμαι μόνος, αλλά ότι είμαστε πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί.
και εμείς οι πολλοί ξεπερνάμε ακόμα και τα κόμματα και τις ιδεολογίες. Είναι σιωπηλή δύναμη. Κάποια πράγματα, ναι, είναι σιωπηλή δύναμη. Κάποια πράγματα τα οποία, ναι, μας ενώνουν. Ναι. Ξέρετε, και αυτά που μας ενώνουν, το να λες δηλαδή σήμερα ότι όχι ρε φίλε, δεν γίνεται ένας άνθρωπος που σκοτώσει 11 να βγαίνει από τη φυλακή. Αυτό δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Δεν είναι θέμα αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ναι, ή ποτάμι. Η φωνή του ενός και ο ένας έχει δύναμη. Όλοι μαζί, ο καθένας με τη φωνή μας, mm-hmm, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη συμμαχία. Μάλιστα. Και ξέρετε, εμείς στην αυτοδιοίκηση αυτό το κάνουμε πράξη. Καθημερινά. Με μικρές και μεγαλύτερες συνεργασίες, με συνεννοήσεις, με συνενέσεις, προσπαθούμε να πετύχουμε συνθέσεις για να κάνουμε τη δουλειά μας, για να πετύχουμε πράξη. Εσείς τώρα, επειδή αξιοποιείτε και τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην περιφέρειά σας, μιλάτε περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι ξέρω. Να πούμε επίσης ότι σας βρήκαμε, σας εντοπίσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, είστε στη Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο αγροτικό που φιλοξενείτε χθες και σήμερα. Ψάχνετε λοιπόν και προγράμματα και τα λοιπά, αλλά πάλι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνετε τη δουλειά σας, έτσι δεν είναι? Όχι, κοιτάξτε, δεν πρέπει να είμαστε άδικοι και δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα. Οι περιφέρειες, ναι, συνεργάζονται και με το κεντρικό κράτος, με τα υπουργεία, συνεργάζονται και με το Ευρωπαϊκό και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα δεν πέσουν υπογραφές, βέβαια. Ακριβώς. Κάποιες φορές η συνεργασία είναι καλύτερη, ναι, κάποιες φορές η συνεργασία είναι χειρότερη. Και αυτό που οφείλει να κάνει ένας αυτοδιοικητικός που τουλάχιστον σέβεται τον εαυτό του και αυτούς που τον έχουν εμπιστευτεί, ναι, είναι σε κάθε περίπτωση να βγαίνει ειλικρινά και να λέει: εσύ βοήθησε την περιφέρειά μου, μπράβο, σε ευχαριστώ. Εσύ δεν τη βοήθησες την περιφέρειά μου, σου ασκώ κριτική και σε παραδίδω στη δημόσια κριτική. Αυτό είναι ο δικός μας ρόλος. Να κλείσουμε λοιπόν με κάτι, θετικό. Να μας πείτε έναν υπουργό, ένα υπουργείο που εσείς ως περιφερειάρχης θεωρείτε ότι κάνει σοβαρή δουλειά. Εγώ δεν θα σας πω έναν υπουργό ή ένα υπουργείο που κάνει σοβαρή δουλειά, γιατί εγώ ούτε αποσιολόγος είμαι, ούτε καθηγητής να βάζω βαθμούς. Όχι, ως περιφερειάρχης. Εγώ θα σας πω θεωρείτε, ότι, ναι, υπάρχουν υπουργεία, ναι, ναι, και πρόσωπα μάλλον, για να είμαι ακριβής, με τα οποία εμείς έχουμε καλή συνεργασία. Όπως, ναι, υπάρχουν υπουργεία με τα οποία έχουμε κακή συνεργασία. Από εκεί και πέρα όμως, συνολικά πρέπει να ξεχωρίσουμε. Το αν κάνω εγώ τη δουλειά μου με ένα υπουργείο είναι ένα πράγμα. Ναι. Αν το υπουργείο αυτό κάνει καλά τη δουλειά του συνολικά, είναι ένα άλλο πράγμα. Ναι. Έτσι, είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακογιάννη, για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.